Εφικτό είναι να περάσουμε από την επικίνδυνη θεωρία στην πράξη. Και δεν θα εστιάσουμε, Γιάννη, σε ζητήματα παραβίαση τη διεθνού νομιμότητα και συνθήκων, που η ίδια η Άγκυρα επικαλείται αλακάρτ όποτε και όπω τη συμφέρει. Αλλά θα δούμε ορισμένα τεχνικά ζητήματα mm -hmm. που καθιστούν αυτό το εγχείρημα, εγχείρημα ω μη υλοποιήσιμο, τουλάχιστον όχι φανερά. Γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πώ συμπεριφέρεται η Τουρκία. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε τέτοιου είδου πληροφορίε, όμω το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο χρόνο και όσο προσπαθούσε ο Ερτοάν να πάρει τα F-16 από τι ΗΠΑ, είχαν εξαφανιστεί από τον τύπο τέτοιου είδου αναφορέ. Τώρα επανέρχονται, όμω είναι πρακτικά ανέφικτο να δούμε να γίνεται κάτι τέτοιο για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Οποιαδήποτε αγοραπολισία αμυντικού χαρακτήρα διέπεται από μια συμφωνία. Δεσμευτική από τον αγοραστή και τον πολιτή. Συνήθω μπαίνουν κόφτε μπαίνουν περιορισμοί στη χρήση αυτού του υλικού. Είμα. Και αν δημιουργηθεί μια βάση και τοποθετηθούν στα κατεχόμενα, νομικά θα μπορεί να θεωρηθεί ω παραβίαση του διεθνού δικαίου, ω μη νόμιμη στρατιωτική χρήση. Τα κατεχόμενα δεν αναγνωρίζονται από κανέναν πλην τη Τουρκία, ω κράτο βεβαίω, το ψευδοκράτο. Και κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να σταθεί. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονό ότι η Τουρκία φωνάζει και διαφημίζει την παρουσία των drone, των UAV στα κατεχόμενα, γιατί είναι τουρκική κατασκευή και προέλευση. Δεν έχει να του πει κανένα το οτιδήποτε σε εκείνο το σημείο. Και μιλώντα για όλα αυτά, έχει τεράστια σημασία να δούμε μια αποκάλυψη που έκανε σήμερα η Λένα Αργύρη, συνάδελφο Λένα Αργύρη, στην καθημερινή των Αθηνών, Αυτό. σε σχέση με το τελευταίο πακέτο, το αμυντικό, τα F-16 που έλαβε τυπικά Κλείδωσε το ζήτημα την προηγούμενη εβδομάδα, η, Αμερική, η Τουρκία από την Αμερική. Αποκαλύπτει λοιπόν η δημοσιογράφος ένα προσχέδιο επιστολής εγγυητική από το State Department προς το Κογκρέσο, σύμφωνα με το οποίο η Τουρκία δεν λαμβάνει λευκή επιταγή. Υπάρχουν δύο πολύ συγκεκριμένε ρήτρε. Η πρώτη έχει να κάνει με τη χρήση σε μη ε, νόμιμε στρατιωτικέ δραστηριότητε, όπω λέγαμε προηγουμένω, αλλά και τη χρήση σε βάρο συμμάχων του ΝΑΤΟ. Αυτό μπορεί να επιφέρει κυρώσει πολύ mm -hmm. σοβαρέ προς την Τουρκία, εάν παραβεί αυτούς τους δύο όρους, κυρώσει που φτάνουν μέχρι και την ακύρωση ή την αναστολή ε, της διάθεσης μέρους ή του συνόλου του υλικού, στην προκειμένη περίπτωση των F-16. Μα... Πολύ σημαντικό ε, θέμα, εξαιρετικά μεγάλης σημασίας, εάν ισχύει, γιατί επαναλαμβάνω ότι είναι το προσχέδιο που αποκαλύπτειρες σήμερα από την Καθημερινή και όχι η τελική επιστολή, 16 πολυ σημαντικο θεμα εξαιρετικα μεγάλη σημασιας εαν ότι όντως η τελικη επιστολη σημαινει οτι οντω υπαρχει ένα συγκεκριμένο κόφτη που λέγαμε και πριν στη χρήση των F-16 από την Τουρκία. Μάλιστα. Χριστόφορα, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.